Θα ξεκινήσουμε με τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Νίκο τον Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, για ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και βέβαια ο Νίκος κάθε φορά, καλησπέρα Νίκο, πώς είσαι, τι κάνεις? Μια χαρά, όλα δίνει καλά. Τις δικές του προεκτάσεις, ο Νίκος πάντα το απλώνει έτσι, το αναλύει, το σχολιάζει με τον δικό του βέβαια επιστημονικά τεκμηριωμένο πάντα τρόπο. Πάμε να κατανοήσουμε τα μυστικά, θα έλεγα εγώ, της συναισθηματικής προσέγγισης. Τα μυστικά συναισθηματικής προσέγγισης, δεδομένου κιόλας, ξέρεις, της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία ήρθε πριν από και βεβαίως πριν από τρεις μέρες, και βεβαίως μπορεί να είναι μια εμπορική γιορτή. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τα νούμερα. Ξέρεις, χαρακτηριστικά διάβαζα ότι στην Αμερική μόνο ξοδεύονται για αυτή την ημέρα 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Από εκεί και πέρα, μάλλον φαίνεται ότι οι άντρες ξοδεύουν περισσότερο σε σχέση με τις γυναίκες. Και το πιο εντυπωσιακό όλων, ξέρεις ποιο είναι, ότι περίπου ένα 10% των γυναικών ουσιαστικά κάνουν δώρο στον εαυτό τους. Τι εννοείται? Εννοείται το ότι οι συγκεκριμένες γυναίκες δεν παίρνουν δώρο και κάνουν στον εαυτό τους, είτε βρίσκονται σε σχέση, είτε δεν βρίσκονται σε σχέση. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε ακριβώς. Να δούμε λίγο. Κατανοώντας λοιπόν τη συναισθηματική προσέγγιση, άντρες, γυναίκες, τα κριτήρια αναζήτηση συντρόφου. Τι κριτήρια έχουν στην αναζήτηση συντρόφου? Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άντρες επιλέγουν με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά. Ενώ αντίθετα οι γυναίκες αναζητούν συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια. Βλέπουμε λοιπόν το πόσο πιο επιφανειακή εντός εισαγωγικών μπορεί να φαίνονται οι άντρες στη συγκεκριμένη προσέγγιση, δεδομένου του ότι αναζητούν κάτι το οποίο θα τονώσει το εγώ τους, ουσιαστικά θα τους δώσει ίσως γερά παιδιά, αυτό φαίνεται κιόλας από την κατάσταση αυτή που περιγράφουμε εδώ, και ότι θα υπάρχει και μια εγγύηση νεότητας. Αντιθέτως, οι γυναίκες φαίνεται ότι αναζητούν την συναισθηματική και οικονομική ασφάλεια, δηλαδή τον καλό, τον υποστηρικτικό σύντροφο, αυτόν τον σύντροφο ο οποίος θα είναι και ο κουβαλητής ουσιαστικά πολλές φορές. Πάμε από εκεί και πέρα να το περιγράψουμε και βλέπουμε το πόσο διαφορετικά κριτήρια υπάρχει από τον έναν στον άλλον. Ναι. Μάλιστα, μπορούμε να δούμε την επόμενη. Βέβαια, πάμε να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ναι. Το επόμενο λοιπόν λέει το πόσο τελικά κατανοώντας τη συναισθηματική προσέγγιση και τα στάδια του έρωτα. Τα στάδια λοιπόν τα οποία υπάρχουν στον έρωτα, ναι, και στην εξέλιξη ουσιαστικά του έρωτα. Το πρώτο λοιπόν στάδιο, το οποίο περιγράφουμε και εδώ πέρα, είναι η έλξη. Η έλξη λοιπόν, η οποία ουσιαστικά είναι ο ενθουσιασμός, είναι η μονική φαντασίωση, θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να το περιγράψουμε, η σφοδρή επιθυμία, συγγνώμη. Όπου είναι ο ενθουσιασμός από εκεί και πέρα, ο οποίος υπάρχει, είναι στοιχεία του μυστηρίου και της έντασης, τα οποία δείχνουν πράγματι συναρπαστικά στη συγκεκριμένη κατάσταση. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη κατάσταση, στη σφοδρή επιθυμία, μάλλον υπάρχει έκρηση τεστοστερώνης στους άνδρες, η ορμόνη ουσιαστικά της συνέβρεσης, και ιστρογόνων στις γυναίκες. Αυτή η περίοδος φαίνεται ότι διαρκεί από λίγες ημέρες μέχρι το πολύ 6 μήνες. Η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος της έλξης. Βλέπουμε ότι πλέον το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, η οποία είναι μια περίοδος που διαρκεί περίπου από τους 6 μήνες, ίσως και λίγο λιγότερο, μέχρι τα 2 χρόνια, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ενθουσιασμός σε αυτή τη φάση, υπάρχει έτσι αιμονική φαντασίωση, υπάρχει αύξηση των καρδιακών παλμών, είναι τα χτυποκάρδια τα οποία υπάρχουν στην περίφημη κατάσταση αυτή του έρωτα. Ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει έκρηση επίσης κάποιων ορμονών, πρώτα και καλύτερα της ντοπαμίνης, όπου τα άτομα λοιπόν έχουν την αίσθηση ότι είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θέλουν, είναι να βλέπουν τον σύντροφό τους και να επικοινωνήσουν και να το επικοινωνήσουν και να το φωνάξουν και να το πούν αυτό. Το επόμενο είναι η νορεπινεφρίνη, μια άλλη ορμόνη, η οποία είναι η ορμόνη που δίνει απώλεια όρεξης, επίσης δίνει αϋπνία, δηλαδή σε συναισθηματική φάση, σε αυτή τη φάση, ο ερωτευμένος μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει, όχι σε συναισθηματική όμως, σε συμπεριφορική φάση, με τον άνθρωπο ο οποίος έχει κατάθλιψη. Δηλαδή αϋπνία, έλλειψη όρεξης. Βεβαίως είναι από κακού να δώσουμε αντικαταθλιπτικά σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ερωτευμένος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, εννοείται. Από εκεί και πέρα βεβαίως φαίνεται ότι υπάρχει μείωση μιας άλλης ορμόνης, της σεροτονίνης. Η σεροτονίνη φαίνεται ότι παίζει το ρόλο της στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπου αρχίζει και προκαλούνται εκεί αιμονικές σκέψεις. Και ποιος ερωτευμένος δεν είναι αιμονικός όταν σκέφτεται το άλλο του μισό ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα προχωράμε στην τρίτη και καλύτερη φάση, στη φάση που δένεται πλέον το ζευγάρι, στη φάση της προσκόλλησης, όπου υπάρχει δέσμευση με την ή με τον αγαπημένο ουσιαστικά, και εκεί μιλάμε για μια φάση η οποία κρατάει περίπου μια τετραετία. Κρατάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και ξεκινάει περίπου από την τριετία με τετραετία. Υπάρχουν δύο βασικές ορμόνες πάλι σε αυτή τη φάση. Είναι η οκυτοκίνη, είναι η φάση του καλού δεσμού, η ορμόνη του καλού δεσμού. Είναι η ορμόνη η οποία
εκρίνεται κατά τη διάρκεια είτε του οργασμού είτε του θυλασμού. Αν σκεφτούμε λοιπόν το πόσο τελικά το ζευγάρι δένεται με τη σεξουαλική συνέβρεση, όπως επίσης το πόσο δέσιμο υπάρχει μεταξύ μητέρας παιδιού με το θυλασμό, καταλαβαίνουμε το σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζει αυτή η ορμόνη, η οκυτοκίνη, την οποία λέγαμε προηγουμένως. Επίσης, μια άλλη ορμόνη, η βασοπρεσίνη, η οποία βοηθάει στη συντροφική σχέση και στη φροντίδα του συντρόφου. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα τρία στάδια. Τα οποία τρία στάδια, ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα για το ζευγάρι, κρατούν περίπου 7 χρόνια, είναι τα περίφημα 7 χρόνια φαγούρα τα οποία υπήρχαν, ξέρεις, σε ένα σημείο, και από εκεί και πέρα, μάλλον φαίνεται ότι το ζευγάρι στη συντροπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ξαναεπιστρέφει ουσιαστικά στη μέση του πουθενά. Δηλαδή, πρέπει να βρει κάποιους τρόπους, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατήσει ζωντανή τη συγκεκριμένη σχέση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο. Υπάρχουν και τα tips τώρα για μια επιτυχημένη σχέση. Υπάρχουν tips για μια επιτυχημένη σχέση με βάση βεβαίως αυτά τα οποία είπαμε και προηγουμένως. Το πρώτο το οποίο μιλάμε και λέμε είναι το μην μπερδεύετε την επιθυμία με τη δέσμευση. Είναι το κλασικό δώστε χρόνο. Δεδομένου του ότι όπως είπαμε προηγουμένως, η επιθυμία είναι κάτι το οποίο έρχεται πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα. Η δέσμευση έρχεται αργά και θα λέγαμε ως ένα σημείο, μου επιτραπεί ο όρος, βασανιστικά για το ζευγάρι. Άρα λοιπόν, ας δώσουμε χρόνο, ούτως ώστε να υπάρξει η δέσμευση σιγά-σιγά. Ας μην μπούμε στη διαδικασία, πολύ σύντομα δηλαδή, να δεσμευτούμε, να δημιουργήσουμε κοινά όνειρα. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς όλα αυτά είναι χτισμένα επάνω στην άμμο. Κρατούμε ζωντανή λοιπόν την ντοπαμίνη στη σχέση, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Κάνουμε συναρπαστικά πράγματα μαζί, ένα ταξίδι μαζί, κάτι συναρπαστικό μαζί το οποίο μπορεί να κάνει το ζευγάρι. Ή επίσης, για παράδειγμα, το να κάνει μια έκπληξη ίσως ο ένας στον άλλον. Το τρίτο είναι να διατηρήσουμε επιμακρόν τα επίπεδα της οκυτοκίνης, της ορμόνης του δεσίματος που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι να υπάρχει μια καλή και ποιοτική σεξουαλική επαφή στο ζευγάρι. Πρέπει να υπάρχει οικειότητα, κοινά όνειρα, κοινές ελπίδες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν στο ζευγάρι. Και από εκεί και πέρα το να φροντίσουμε τον εαυτό μας στη σχέση. Δηλαδή ο καθένας να έχει μια προσωπική, ένα προσωπικό χρόνο μέσα στη σχέση και από εκεί και πέρα να μπορέσει να εξελιχθεί δεδομένου του ότι ο ίδιος θα φροντίσει πριν από όλα τον εαυτό του και στη συνέχεια και το έτερο νήμιση. Μάλιστα. Αυτά ουσιαστικά στην. Σίγουρα είναι κάποια tips, θα σου πει τώρα κάπως υπάρχει κανόνας, υπάρχει κάποιος ο οποίος αν τα ακολουθήσει αυτά η σχέση του μετά θα πετύχει ή θα οδηγηθεί στην ευτυχία. Προφανώς και όχι. Αλλά ένας οδικός χάρτης. Είναι ένας οδικός χάρτης από εκεί και πέρα. Είναι ένας οδικός χάρτης. Ναι. Ο οποίος οδικός χάρτης ως ένα σημείο το ζευγάρι θα μπορούσε με βάση πάντα αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως να τα κρατήσει ούτως ώστε ή το δυνατόν να μπορέσει να κρατήσει ζωντανή τη σχέση του. Βεβαίως, ξέρεις, ανακύπτουν στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολλά ζητήματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Το πρώτο ζήτημα είναι το ότι αν υπάρχει έρωτας με την πρώτη ματιά, το χαρακτηριστικό το οποίο λέγεται. Μάλλον φαίνεται ότι από αναλύσεις των εγκεφάλων σε μαγνητικό τομογράφο, ανθρώπων οι οποίοι ερωτεύονται από την πρώτη ματιά, είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό παίζει βεβαίως ρόλο από τη χρονική συγκυρία, από το πόσο έτοιμος είναι κάποιος. Μάλλον φαίνεται ότι παίζει ένα σημαντικό ρόλο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται κάποιος. Μάλλον φαίνεται ότι οι άντρες ερωτεύονται πολύ περισσότερο από την πρώτη ματιά. Γιατί αξιολογούν συνήθως τα εξωτερικά κριτήρια ουσιαστικά στη σύντροφό τους. Σε αντίθεση με τις γυναίκες, οι οποίες επιλέγουν τελείως διαφορετικά ουσιαστικά, ζητούν κάτι πιο ουσιαστικό, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ερωτεύονται πιο εύκολα, λοιπόν. Ερωτεύονται μάλλον πιο εύκολα οι άντρες. Και φεύγουν πιο εύκολα από μια σχέση. Και φεύγουν πιο εύκολα, μάλλον από μια σχέση ουσιαστικά οι άντρες. Ναι. Και το επόμενο που θα λέγαμε, ξέρεις, είναι ότι αντιθέτως στις γυναίκες. Τα έντονα συναισθήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν αρχικά φοβίζουν. Γι' αυτό το λόγο και πολλές γυναίκες τι περιγράφουν. Περιγράφουν το ότι όταν πλησίασα το έτερο νήμιση, όταν είδα το έτερο νήμιση αρχικά στην πρώτη μας γνωριμία, φοβήθηκα τόσο πολύ και θεώρησα ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν πρόκειται ποτέ και με τίποτα εγώ να τον πλησιάσω και να κάνω σχέση μαζί του. Αντιθέτως, αυτός απεδείχθη ότι ήταν και ο άνθρωπος της ζωής μου ουσιαστικά, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό φαίνεται το ότι. Μάλλον στις γυναίκες αυτές οι στενές σχέσεις και οι έντονες σχέσεις φοβίζουν και η πρώτη προσέγγιση αυτού του στυλ φορτίζει. Ο μεγαλύτερος προβληματισμός, ο νούμερο ένα προβληματισμός ενός ζευγαριού ή ενός νέου, μιας νέας που σε προσεγγίζει, σε πλησιάζει για να λύσει κάποιο πρόβλημά του, ποιος είναι, στο μέτωπο των σχέσεων, των διαπροσωπικών επαφών, της συναισθηματικής προσέγγισης. Ξέρεις, θα έλεγα ότι είναι σε πολλά επίπεδα, ανάλογα με την εξελικτική φάση την οποία βρίσκεται το ζευγάρι. Αν θα βρίσκεται δηλαδή στην πρώτη φάση το ζευγάρι, όπου εκεί σαφέως τα προβλήματα είναι όλο ένα και λιγότερο.
όταν αρχίζει, νομίζω, η φάση της τριβής, όταν αρχίζει η φάση των προβλημάτων, τα οποία προβλήματα πολλές φορές μπορούν να, με κάποιο τρόπο να αντανακλώνται ακόμα και στη σεξουαλική σφαίρα ουσιαστικά του ζευγαριού. Δηλαδή να έχουμε σεξουαλικές δυσλειτουργίες είτε από τον ένα είτε από τον άλλον. Πάντα οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες είτε από τον ένα είτε από τον άλλον θεωρούμε ότι είναι σεξουαλική δυσλειτουργία του ζευγαριού. Το ζευγάρι δυσλειτουργεί. Και άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε παρέμβαση στο ζευγάρι. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα προβλήματα ανάλογα με την εξελικτική φάση την οποία βρίσκεται το ζευγάρι. Και θα σου έλεγα ότι οι εξελικτικές φάσεις που περνάει το ζευγάρι είναι πολλές. Και για παράδειγμα, η γέννηση των παιδιών, η γέννηση του πρώτου παιδιού, που είναι ένα πολύ ισχυρό σοκ γενικώς μέσα στην οικογένεια, η γέννηση του δεύτερου παιδιού, επίσης ισχυρό σοκ μέσα στην οικογένεια. Όταν τα παιδιά φεύγουν, το περίφημο σύνδρομο της άδειας φωλιάς, το οποίο έχει υπάρξει και έχει περιγραφεί επίσημα, σαφώς το όταν, για παράδειγμα, ο ένας από τους δύο περνάει μια κρίση. Ποιος απογοητεύεται πιο εύκολα? Συνήθως ο άντρας απογοητεύεται πιο εύκολα και συνήθως ο άντρας την απογοήτευσή του δεν την περνάει μέσα από συναισθηματικά μονοπάτια. Δηλαδή, ο άντρας πολύ εύκολα καταφεύγει είτε στα ημίμετρα των εξαρτήσεων, δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να πέσει στις εξαρτήσεις πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τη γυναίκα, είτε πολύ εύκολα μπορεί να καταφεύγει στο ημίμετρο της εξωσυζυγικής σχέσης. Μάλιστα. Και ποια είναι η αντίδραση της γυναίκας βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις? Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της γυναίκας ή ποια είναι τις περισσότερες φορές η ενδεδειγμένη? Έχω το αίσθημα ότι δεν υπάρχει, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση, Νίκο, ένας οδικός χάρτης ο οποίος ισχύει για όλους. Έχω την αίσθηση ότι το κάθε ζευγάρι οφείλει από μόνο του να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, οφείλει από μόνο του να δει κάποια πράγματα και οφείλει από μόνο του να δει το κατά πόσο μπορεί να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, ούτως ώστε να προχωρήσει στο επόμενο εξελικτικό στάδιο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και εδώ ισχύει ο μαγικός κανόνας βεβαίως ότι δεν φτιάχνεται, κόβεται, έστω και αν αυτό το κόψιμο πολλές φορές είναι ένα δύσκολο, προβληματικό, που ή το δυνατόν βεβαίως να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο διαζύγιο. Και βέβαια ξεκινά και ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό το κόψιμο, πόσο γίνεται αποδεικτό από τον άνθρωπο που δεν το έχει αποφασίσει. Είναι μεγάλη συζήτηση βεβαίως από εκεί και πέρα. Είναι άλλο θέμα, άλλο topic. Νομίζω ότι ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση ο καθένας θέλει το χρόνο του ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί πράγματα που ίσως ο ή η σύντροφός του τα έχει επεξεργαστεί. Ξέρεις, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θέλει χρόνο ο καθένας ούτως ώστε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι η οποιαδήποτε κρίση αντιμετωπίζεται, ξέρεις, σαν ένα πένθος. Το πένθος θέλει μια διαδικασία ούτως ώστε κάποιος να το επεξεργαστεί. Πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει το πένθος στη σχέση τους, ενώ όσο βρίσκονται τύποι τουλάχιστον μέσα στη σχέση. Υπό αυτήν την έννοια μπορούν να χωρίσουν και την επόμενη μέρα, για παράδειγμα, να λειτουργήσουν κανονικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο και περνούν το πένθος τους από εκεί και πέρα όταν χωρίσουν την επόμενη μέρα ή περνάει ένα χρονικό διάστημα. Νομίζω βεβαίως εξαρτάται. Δεν υπάρχει κοινός οδικός χάρτης που πρέπει με κάποιο τρόπο να. Το να ακολουθήσουμε, Νίκο. Νίκο Παπα-Νικολάου, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβαση, το σχόλιο. Ένα εξαιρετικό θέμα, το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις, απασχολεί τη νέα γενιά και μέσα σε περιόδους βέβαια κρίσης έρχονται στο προσκήνιο αυτά τα tips. Έρχονται στο προσκήνιο αυτά τα tips. Για μια προσέγγιση, μια επιτυχημένη σχέση. Και μια που έλεγες τώρα σε περιόδους κρίσης και σε περιόδους πανδημίας, πρόσφατη έρευνα που διάβαζα πρόσφατα, φαίνεται ότι τελικά η γεωγραφική απόσταση μάλλον δεν λειτουργεί τόσο αρνητικά όσο θεωρούσαμε μέχρι πρότινος, τουλάχιστον στο να αποδομηθεί μια σχέση. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι τελικά ίσως προφυλάσσει και τη σχέση από τις κρίσεις τις οποίες μπορεί να υπάρξουν κρίσεις της καθημερινότητας και τελικά όσο είμαι γεωγραφικά με τον ή με την άλλη, δημιουργώ μια ωραιοποιημένη εικόνα του ή της άλλης. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.